Κύριε Γοραστέ, Περιφέρεια Θεσσαλίας, σήμερα πραγματοποιήθηκε ένα πολυσυνέδριο με θέμα την καινοτομία και την ανάπτυξη και θέλω να μου πείτε λίγο ποιες είναι οι προοπτικές της περιφέρειάς σας στην εξέλιξη της καινοτομίας. Εμείς έχουμε ανθρώπους που καινοτομούν. Έχουμε επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και έχουμε και επιχειρηματίες που τολμούν. Αυτό πρέπει να διευρυνθεί. Γι' αυτό εμείς μέσα από το νέο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το ΣΕΣ, έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα για την καινοτομία. Ένα πρόγραμμα το οποίο βγήκε μέσα από συλλογική ηγεσία. Με μεγάλη συζήτηση, μεγάλη διαβούλευση, μεγαλύτερη που γίνει στην Ελλάδα ποτέ. Φτάσαμε από κάτω προς τα πάνω, γιατί πιστεύουμε στη συλλογική ηγεσία. Αυτός ο οποίος καλείται να υλοποιήσει, καλείται και να αποφασίσει. Και έτσι το κάναμε. Και αυτοί οι οποίοι θέλαν να βοηθήσουν την περιοχή μας, θέλαν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους, θέλαν να βοηθήσουν την καινοτομία και την έρευνα, συμμετείχαν. Έχουμε μαζέψει τις προτάσεις. Το θέμα από εδώ και πέρα έγκυται στο κατά πόσο θα έχουμε σταθερότητα. Γιατί χρειάζεται σταθερότητα για να μπορέσει κάποιος να κοινοτομήσει και να επενδύσει στην κοινοτομία και μάλιστα στην Ελλάδα. Που είναι δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, αλλά δεν είναι ευρύτατο διαδεδομένο και με ευρεία τόλμη. Εντάξει, πρέπει να έχουμε μια σταθερότητα, μια σταθερή ροή των χρημάτων για τις ενισχύσεις, μια σταθερή κατάσταση για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να πάρουμε την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας. Και τι εννοώ με αυτό? Εμείς εδώ πρόκειται να χρηματοδοτήσουμε έργα τα οποία θα φέρουν θέσεις εργασίας, έργα τα οποία θα φέρουν προστιθέμενη αξία στην τοπική, αλλά και στην εθνική οικονομία, θα δημιουργήσουν εθνικό πλούτο, ο οποίος θα διανυμηθεί σε όλο τον κόσμο. Και αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια που πιστεύω ότι πρέπει να είναι εθνική. Πιστεύουμε στην καινοτομία, στηρίζουμε την καινοτομία, αλλά την καινοτομία της σοβαρότητας, της υπευθυνότητας και του αποτελέσματος. Ολοκληρωμένα βήματα, ολοκληρωμένο σχέδιο, ολοκληρωμένο μοντέλο για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Τελειώσαν πλέον όλες εκείνες οι ταμπέλες της καινοτομίας και τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να πάμε σε μεγάλες πράξεις. Πρέπει να λέμε λίγα και να κάνουμε πολλά. Ίσως και να μην μιλάμε και να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση στην οποία το αποτέλεσμα και το ενδιαφέρον του κόσμου δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο. Η συζήτηση για θέματα όπως η καινοτομία, η ανάπτυξη, η επιχειρηματικότητα είναι κάτι που είναι ζητούμενο ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε. Μια ιδέα ήταν όταν με βραβεύσατε στο προηγούμενο. Νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί και ειδικά αυτή την περίοδο, γιατί δένει όλη την προσπάθεια που γίνει για την επόμενη προγραμματική περίοδο για να μπορέσουν να έρθουν κοντά άνθρωποι οι οποίοι μέχρι τώρα δεν ήταν κοντά. Άρα θεωρώ ότι αυτό ήταν είναι μια πετυχημένη, όπως βλέπετε σήμερα, εκδήλωση. Χαίρομαι που πετυχαίνει και θα χαρώ πολύ αν συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Νομίζω ήταν ευχάριστη έκπληξη το συνέδριο, έτσι όπως το είδα σήμερα το πρωί. Δεν περίμενα ούτε ότι θα υπήρχε Σάββατο πρωί τέτοια προσέλευση. Οι εισηγήσεις φαίνονται πολύ επεξεργασμένες, δομημένες. Είδαμε ευχαρίστηση ότι μοιάζει το σχέδιο για την έξυπνη εξειδίκευση στη Θεσσαλία να προχωράει και να βασίζεται σε πραγματικές μελέτες και σε διαβούλευση. Τουλάχιστον έτσι προκύπτει από τις εισηγήσεις και η πρωτοβουλία τέτοιων συνεδρίων που φέρνουν κοντά τους εμπλεκόμενους στην έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη, οπωσδήποτε είναι μια θετική δραστηριότητα και ελπίζω να έχει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Ήταν η πρώτη μας παρουσία. Πραγματικά έχω μείνει εντυπωσιασμένος. Ένα πολύ στοχευμένο συνέδριο, ένα πολύ στοχευμένο πολυσυνέδριο για την ακρίβεια, σε μια περίοδο που πραγματικά η χώρα μας το έχει ανάγκη. Καινοτοπία, επιχειρηματικότητα είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να αρχίσουν να πρωταγωνιστούν στην επιχειρηματικότητά μας. Είναι πολύ σημαντικό που γίνεται αυτό το συνέδριο εδώ στη Λάρισα, στη Θεσσαλία. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη διάχυσης της πληροφορίας για την καινοτομία και την ανάπτυξη. Νομίζω ότι η κατάσταση της οικονομίας πλέον απαιτεί καινοτόμες δράσεις και καινοτόμες πλέον δυνατότητες, έτσι ώστε να προσεγγίσουμε μια ανάπτυξη με πολύ λιγότερες πλέον δυνατότητες χρηματοδότησης. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό
να δοθούν διάφορες σκέψεις, να ανταλλαχθούν απόψεις για να βρεθεί σταδιακά μια λύση στο πρόβλημα της οικονομίας που αντιμετωπίζουμε. Είναι ένας ιδιαίτερα χρήσιμος θεσμός και μάλιστα η απόφαση που πήρατε να το κάνετε και εκτός Θεσσαλονίκης, εκτός ενός από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η καρδιά της χτυπάει σε όλη την περιφέρεια και υπ' αυτή την έννοια αξίζουν ακόμη περισσότερα συγχαρητήρια από ότι και οι προηγούμενες προσπάθειες που ούτως ή άλλως είναι πολύ σημαντικές. Καταρχήν, εγώ συγχάρηκα δημόσια την κυρία Λεπίδου και το CAP Business, γιατί ένας ιδιωτικός βασικά φορέας διοργανώνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση όπως αυτή εδώ, που έχει ως αντικείμενα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, δύο ίδια ανεπαρκία σήμερα στην Ελλάδα, και κατέχει την τεχνογνωσία να συγκροτεί ομάδες και ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν επιτεύγματα, να παρουσιάσουν δικές τους ιστορίες επιτυχημένης δραστηριότητας, και αυτό μας φέρνει πιο κοντά και την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα και την ακαδημαϊκή κοινότητα, γιατί απευθύνεται και σε αυτούς. Συνεπώς, εξαιρετικά θετικές εντυπώσεις και μακάρι να συνεχίσει αυτό και να απλώνεται και να διευρύνεται. Σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την χώρα μας και για την ελληνική οικονομία, νομίζω ότι το 8ο Πολυσυνέδριο για την Καινοτομία και την Ανάπτυξη που γίνεται στη Λάρισα είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να δώσει ερεθίσματα και να δείξει το μέλλον. Η ανάπτυξη χωρίς καινοτόμες ιδέες αλλά και πρωτοβουλίες δεν μπορεί να έρθει. Πιστεύω ότι η χώρα μας έχει φτάσει στον πάτο του βαρελιού, ξύνει τον πάτο του βαρελιού, και η επόμενη μέρα η κρίση θα γεννήσει ευκαιρίες και αυτές τις ευκαιρίες θα τις αδράξουν επιχειρηματίες και νέοι άνθρωποι που πραγματικά θα επενδύσουν στην καινοτομία και σε νέες προτάσεις, όπως τα παραδείγματα τα οποία παρουσιάζονται σήμερα στο πλαίσιο του Συνεδρίου Καινοτομία και Ανάπτυξη στη Λάρισα από την carbusiness.gr. Άκουσα πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Βρήκα μια Ελλάδα η οποία δραστηριοποιείται τελείως διαφορετικά από την Ελλάδα που ξέρουμε. Αν εξαλειφθούν και τα αρνητικά, τα οποία συνήθως στέκονται εμπόδια στο να δημιουργηθεί αυτή η καινούργια Ελλάδα, τέτοιες ιδέες που ακούγονται εδώ σήμερα νομίζω ότι θα βοηθήσουν τη χώρα να πάει μπροστά. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία από την οποία γίναμε όλοι σοφότεροι. Οποιαδήποτε ενέργεια βοηθάει την καινοτομία και την ανάπτυξη, είτε γίνεται από δημόσιους φορείς είτε από ιδιωτικούς, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε μια ελπίδα ως ιδιωτική πρωτοβουλία ότι οποιοδήποτε δράση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως στην περίπτωσή μας για την καινοτομία και την ανάπτυξη της KABusiness.gr, νομίζω ότι θα βοηθήσουν, θα προβληματίσουν να αλλάξουμε ρότα. Οι εποχές είναι αναγκαίες αυτή τη στιγμή, οι καιροί μάλλον είναι αναγκαίες αυτές τις εποχές που ζούμε, να αλλάξουμε ρότα. Και νομίζω ότι τέτοιες διαβουλεύσεις και τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες δρομολογούνται, σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Η οργάνωση ήταν πολύ επιτυχημένη. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή από κόσμο και από ό,τι έμαθα και όλες και στο διαδίκτυο παρακολουθήσαν αρκετοί. Καινοτομία και ανάπτυξη σημαίνει σύνθεση ιδεών. Άρα πρέπει εμείς που έχουμε κάποιες απόψεις, κάποιες ιδέες, να τις φέρνουμε στο κοινό, το κοινό να τις ακούει και από εκεί και πέρα να κάνει τη δική του σύνθεση. Έτσι έρχεται η καινοτομία, έτσι έρχεται και η ανάπτυξη. Νομίζω ότι ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση. Η διοργάνωση είναι πάρα πολύ όμορφη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Λεπίδου και το CAP Business που μας υποστηρίζει. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται τέτοια συνέδρια για να μπορούν να αναπτύσσονται και νέες ιδέες. Όπως βλέπετε εσείς, φτάσαμε και στο 8ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη, που στόχο είχε να αναδείξει τα καλά και τα καινοτομικά επιτεύγματα της Θεσσαλίας, της Θεσσαλικής γης. Όπως είδατε, πολλά σημαντικά πράγματα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη περιοχή. Ολοκληρώσαμε με μεγάλη επιτυχία δίνοντας ένα ραντεβού και του χρόνου σε κάποια άλλη περιοχή της Θεσσαλίας. Καταφέραμε μέσα από 5 θεματικές να αναδείξουμε έτσι τα καλά της περιοχής, υποστηρίζοντας πως η καινοτομία αποτελεί μοχλό
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, γιατί είναι κοινά αποδεκτό πως αυτή είναι ουσιαστικά που σε καθορίζει και σε κατατάσσει στον επιχειρηματικό στίβο. Είδαμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, γιατί είναι όλα πολύ καλά όσα λέγονται. Το θέμα είναι να πάμε στο διατάφτα. Και στο διατάφτα για να πάμε χρειαζόμαστε χρήματα. Κάποια στιγμή σας έρθουν και αυτό. Πάντως, όπως βλέπετε, ιδέες υπάρχουν, δυναμικό ανθρώπινο υπάρχει. Και αυτό που εμένα ως διοργανώτρια με χαροποιεί είναι πως τελικά κάθε φορά καταφέρνουμε και συγκεντρώνουμε στον ίδιο χώρο εκατοντάδες ανθρώπους από διαφορετικούς κλάδους, τον πολιτικό, επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό, ερευνητικό, φοιτητές οικονομικής κατεύθυνσης. Βγαίνουμε από την ισοστρέφειά μας και πάντα βγαίνει κάτι από αυτό. Δηλαδή, εδώ ανακοινώσαμε τον πρώτο άνθρωπο στον πλανήτη, για παράδειγμα, που θα ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο την παραγωγή και πώληση. Μάλλον την παραγωγή να ξεκινήσουν, να λέμε, γιατί η πώληση θα καθυστερήσει λίγο. Προϊόντων διατροφής φτιαγμένα από γαϊδουράγκαθα. Ποιος θα το περίμενε αυτό? Επίσης, είχαμε και την ανακοίνωση ενός νέου προϊόντος από την εταιρεία Olympus. Αυτό κάνουμε πραγματικά. Η Olympus γαλακτοβιομηχανία εδώ της περιοχής παρουσίασε τον καινούριο του χυμό μέσα από τις εργασίες του Πολυσυνεδρίου. Μία πραγματικά δυναμική επιχείρηση, καθώς έφτασε στο χείλος του γκρεμού και κατάφερε με τη δική της μαεστρία και την δική της έτσι δυναμική, όχι μόνο να ορθοποδήσει, να πάει έτσι φωτός μπροστά. Και είχαμε τη χαρά, πέρα από χορηγούς, να παρουσιάσουμε και τον πρώτο χυμό της συγκεκριμένης αυτής εταιρείας, όπως και η Coffee Island. Μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε προσφάτως συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Αυτό που λέγαμε, το πάντρεμα της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον επιχειρηματική. Κάτι το οποίο γίνεται συχνά κατά τη διάρκεια των πολυσυνεδρίων του capbusiness.gr. Πράγματι, έχουμε καταφέρει αυτό που είπα και προανέφερα, το ότι ακριβώς επειδή βρίσκονται στο χώρο άνθρωποι διαφορετικών ειδικοτήτων, πάντα βγαίνει κάτι. Πολλοί σύνεδροι σήμερα είναι στελέχοι σε φορείς μεγάλους που αναδεικνύουν και προάγουν την καινοτομία. Και τι να περιμένουμε από το ένατο πολυσυνέδριο? Το ένατο πολυσυνέδριο, το οποίο είναι στον τόπο μας, δεν αλλάζουμε, δεν ξεχνάμε τη Θεσσαλονίκη μας. Από εκεί ξεκινήσαμε και πάντα εκεί γίνεται το πρώτο Σάββατο του Νοεμβρίου. Θα έχεις, αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι θα έχει άρωμα Ρωσίας. Και θα είναι κάτι πολύ έτσι καινοτόμο και θα περνάει και μέσα από τον πολιτισμό.